Η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας μετέδωσε πως ακόμη 219.000 άνθρωποι εμφανίζουν υψηλό πυρετό. Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ-ουν δεν αναφέρεται στην COVID-19. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέκυψε ένας ακόμη ασθενής, ενώ επισήμως έχουν χάσει την ζωή τους 66 άνθρωποι. Η Πιονγκ-γιάνγκ δεν έχει εμβολιάσει τον πληθυσμό για την COVID-19, ενώ δεν διαθέτει φάρμακα σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση της λίμωξης. Το σύστημα υγείας θεωρείται ανεπαρκές, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει καν απαντήσει στις προσφορές για βοήθεια από το εξωτερικό. Καθώς τα σύνορα παραμένουν κλειστά, πολλοί φοβούνται πως η Βόρεια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξία επισιτιστική κρίση. Επιστήμονες επισημαίνουν τον κίνδυνο να προκύψουν θανάσιμες νέες παραλλαγές του ιού, εάν η εξάπλωση συνεχιστεί ανεξέλεγκτη στη χώρα των 26 εκατομμυρίων κατοίκων.